Να σε ενημερώσω ότι έξω παίζεται ένα οικογενειακό δράμα. Με ποιους πρωταγωνιστές? Μάνα και κόρη. Κλαίνε η μία στην αγκαλιά της άλλης. Μόνο η μάνα κλαίει, η κόρη καθόλου. Θα την πάρουν ή όχι, τι λες? Δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτή η σιγουριά σου, ρε παιδί μου. Όχι, πάνε προς αυτοκίνητο. Λες να μπει μέσα? Πας ένα στοίχημα. Ποιος ξέρει, αν είναι τόσο δεμένες όσο φαίνεται, όλα είναι πιθανά. Είμαι πολύ περήφανος για εσύ. Γιατί? Γιατί έκανες το σωστό. Έκανες αυτό που έπρεπε, χωρίς να λυγίσεις. Είσαι γενναίο παιδί. Του στενοχώρησα όμως. Είναι λογικό. Οι γονείς θέλουν να είναι μαζί με τα παιδιά τους. Στη δική σου περίπτωση αυτό δεν γίνεται. Η μητέρα μου είπε ότι... Τι? Ότι κάτι είχε συμβεί μεταξύ σας. Εντάξει, είμαι άνθρωπος που μ' αρέσει να δοκιμάζω τους γύρω μου. Δεν έχω κακό σκοπό, όπως μ' αρέσει να ζω έντονα με πάθος. Μου είπε επίσης ότι την εξαπάτησες με το σπίτι. Αυτό το σπίτι σου ανήκει. Τα υπόλοιπα δεν θέλω να τα σκέφτεσαι. Η δόμνα τι σου είναι? Το νέο μου αφεντικό. Από εδώ και πέρα θα δουλεύω για αυτήν. Εσένα όμως είναι θεία σου. Εσύ ποιος είσαι? Εγώ. Είμαι η τιμωρία της μαμάς σου για τα λάθη του πατέρα της. Γιατί τι έκανε ο παππούς μου? Αυτό θα ήθελα να σου το πω εγώ. Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Βρες τρόπο να μας ξεπλέξεις από αυτό το πράγμα. Σε όλο λεπτό να δω τι έχει υπογράψει η κυρία Δραγούμη. Δηλαδή, απορώ μαζί σου πραγματικά. Θέλω το παιδί μου και το σπίτι μου πίσω, το καταλαβαίνεις? Το καταλαβαίνω, αλλά ο Γεωργιάδης πλήρωσε εγγύηση με το σκεπτικό ότι θα την έχει σε κατοίκον περιορισμό στη συγκεκριμένη διεύθυνση. Μα εμείς έχουμε φύγει από εκεί. Κακώς, δεν έπρεπε να φύγετε από εκεί. Τώρα το μόνο που μας μένει είναι να κάνουμε μήνυση, απάτη και πλαστογραφία και πιστεύω θα την κερδίσουμε. Ποια δίκη είχε, ποια δίκη? Θα ζήσε μάι να φας τριφύλι. Τώρα πώς μπορούμε να σου πετάξουμε έξω? Τώρα, πότε μπορούμε να σου πετάξουμε? Θα πάρει μερικές μέρες. Δεν γίνεται αλλιώς. Αν όμως θέλετε, μπορείτε να επιστρέψετε στο σπίτι σας. Δεν σας εμποδίζει κανείς. Μα μαζί με αυτούς, με την Δόμνα και αυτόν? Τουλάχιστον θα είστε μαζί με την Ήβη. Αυτός λοιπόν ήταν ο παππούς. Ένα τέρας. Όχι με όλους. Με όσους επέλεγε να είναι. Στη μητέρα μου, ας πούμε, φέρθηκε με το χειρότερο τρόπο. Την είδε να πεθαίνει μπροστά του, να είναι μέσα στα αίματα και σηκώθηκε και έφυγε, την παράτησε. Εμένα δεν με αναγνώρισε ποτέ σαν πραγματικό το παιδί. Μεγάλωσα σε ένα ορφανοτροφείο, πεταμένη, σαν σκουπίδι. Ποτέ δεν πήρα ένα δώρο, ένα παιχνίδι, τίποτα. Το πιστεύεις ότι δεν θυμάμαι να με παίρνει ποτέ αγκαλιά κανείς? Και όλα αυτά εξαιτίας του. Εξαιτίας αυτού του παλιάνθρωπου και εσύ μου λες ότι δεν πρέπει να πληρώσει κανείς. Ας πληρώσουν αυτοί που έμειναν. Αυτοί που άφησε πίσω του. Με τις ζωές τους, με τα λεφτά τους, με τις περιουσίες τους. Έχεις περάσει μεγάλο πόνο. Και είναι λογικό να είσαι θυμωμένη. Αλλά η μητέρα μου τι φταίει? Φταίει. Γιατί αυτή είχε τα πάντα. Ενώ εγώ δεν είχα τίποτα. Σε έχω πιστέψει ήδη. Κοίτα, μην το χαλάσεις. Γιατί δεν θα ξαναδείς ποτέ κανέναν στη ζωή σου.
Δεν γίνεται. Κάποια σχέση πρέπει να υπάρχει. Είμαι σίγουρη ότι η γυναίκα στο ορφανοτροφείο ξέρει πολλά παραπάνω από όσα λέει. Το ύφος της όταν είπα το όνομα του Φραγκόπουλου, έδειξε ότι εν της ήταν άγνωστο. Ασχέτον αν είπε ότι δεν το ξέρει. Ευχαριστώ. Ποιος είναι τώρα? Μάλλον για μένα είναι. Περιμένω κάτι από την εισαγγελία. Και ο Σαντορινέο. Ναι, μάλιστα, ο ίδιος. Αυτό είναι για σας. Ναι, υπογραφή, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχει Θεός. Ορίζουμε από το ψυχιατρείο των φυλακών ένας από τους ψυχολόγους που θα παρακολουθούν στενά την Ήβη Δραγούμη να είναι ο κύριος Αντώνιος Σαντορινέος. Δεδομένου του γεγονότος ότι την παρακολουθεί διαρκώς τα τελευταία 2 χρόνια, θεωρούμε ότι η συνέχεια της παρακολούθησης της ασθενούς από τον ίδιο είναι και αναγκαία και απαραίτητη. Παρακαλούμε πως κάνει δεκτό το αίτημά μας και να έρθει άμεσα στο ψυχιατρικό νοσοκομείο για να πάρει τις κάτωθι βεβαιώσεις που θα του επιτρέπουν τη σχέση του με την ασθενή. Πατήρα, θα την παρακολουθήσει εσύ? Θα είμαστε τρεις, αλλά στο τέλος του μήνα θα βγάζουμε ένα ενιαίο πόρισμα. Τουλάχιστον θα την βλέπεις, Αντώνη. Ναι, με την Ήδη πάντα είχα μια ιδιαίτερη σχέση. Τώρα μπορώ να την βλέπω συχνά και να έχω μια καλύτερη εικόνα για όλα αυτά. Και πότε ξεκινάτε? Θα πρέπει να πάω να υπογράψω και να αναλάβω τα καθήκοντά μου. Φαντάζομαι να με ενημερώσουν σύντομα. Τι είναι αυτό? Ένας από τους γιατρούς που θα παρακολουθούν τη μικρή θα είναι και ο Αντώνης. Τον έχει ήδη ορίσει στην Επιτροπή εισαγγελία. Αυτό γιατί δεν το σκέφτηκες που μπροστά? Γιατί δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα διορίζαν αυτόν. Αντώνη, όλα καλά? Έχω κάποια νέα και θα ήθελα να τα αναλύσουμε μαζί. Α, πολλά ζητάς. Νομίζω ότι είμαστε ομάδα. Εντάξει, πες πως ήμασταν και απολύθηκα. Σε ξαναβάζω εγώ στο παιχνίδι. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η Ήβη βρίσκεται στο σπίτι. Και πολύ καλά κάνει, γιατί δεν πρέπει να παραβιάσεις περιοριστικούς όρους. Μόνο που υπάρχει μια εξέλιξη που δεν φαντάζεσαι. Να ακούσω. Ο άνθρωπος που την έβγαλε με εγγύηση ήταν ο Άγγελος Γεωργιάδης, ο μάνατζερ της Ελπίδας. Μπορεί να μην ήθελα να το ζουν ρεπόρτερ και έστειλαν κάποιον άλλον. Αυτό ακριβώς είναι το θέμα. Δεν πήγε κανένας άλλος. Ο ίδιος πήγε με πληρεξούσιο της Ελπίδας. Και πού είναι το πρόβλημα? Ότι η Ελπίδα δεν έδωσε ποτέ πληρεξούσιο. Πώς έγινε αυτό? Με λίγο έρωτα, λίγη σύγχυση και πολύ τυφλή εμπιστοσύνη. Θες να πεις ότι η Ελπίδα... Έπεσε και στα 3 αυτά λάθη. Φαντάζομαι ότι θα την έχει βάλει να υπογράψει κι άλλα. Ναι. Γιατί ο Άγγελος δούλευε εξ αρχής για τη Δόνα. Είχε μπει με σκοπό σε αυτό το σπίτι. Και τον πέτυχε. Σε έχω χάσει, δεν σε καταλαβαίνω. Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Γεια. Ήρθες να μου κάνεις παρέα? Ήρθα να μιλήσουμε λίγο. Σε απασχολεί κάτι? Ναι. Κάτι σχετικά με σένα. Τι έγινε? Βγήκε η ομάδα παρακολούθησής σου. Και? Μην ανησυχείς. Όλοι είναι μια χαρά. Εκτός από έναν. Με τον οποίο θέλω να είσαι ιδιαίτερα προσεκτική. Ποιον? Τον Αντώνη. Τον Αντώνη? Μα αυτό είναι πολύ καλό. Δυστυχώς όχι. Ξέρεις πόσο αγαπώ τον Αντώνη.
Όσο προσπάθησα να τον βοηθήσω. Μέχρι και μπόξ το μάθαινα, αλλά... θέλω να είσαι λίγο μίλητη μαζί του. Να μην του λες τίποτα. Γιατί? Γιατί μπορεί να αναβαγίσει το σχέδιό μας, αν καταλάβει τι γίνεται. Ναι, μα ο Αντώνης πάντα με βοηθάει και με στηρίζει όλο αυτό το καιρό. Αυτό σημαίνει ότι σε ξέρει πολύ καλά. Δεν μπορείς να κοροϊδέψεις κάποιον που σε ξέρει καλά. Όλους τους άλλους ναι, αλλά όχι αυτόν. Δεν βρίσκω κάποιο λόγο για να κοροϊδέψω τον Αντώνη. Κι όμως... κανείς δεν πρέπει να μάθει την αλήθεια για σένα. Είσαι μια διχασμένη προσωπικότητα. Αν αντιληφθεί ο Σαντορινίδος ότι προσποιείσαι κάτι τέτοιο, το χάσαμε το παιχνίδι. Γιατί το λες αυτό? Γιατί θα σε καρφώσει. Ο Αντώνης. Όχι από κακία ή από εκδικητικότητα. Ίσως από βλακία, από αφέλεια. Μπορεί να το πει στον Βίκτορα στην Ελπίδα, έτσι απλώς για να τους καθησυχάσει. Ένα βράδυ σε κάποιο φίλο του. Ή ακόμη και στον Πάνο. Φοβάμαι. Αντιλαμβάνεσαι γιατί φοβάμαι. Ναι. Καταλαβαίνω. Δεν θέλω να του μιλάς. Αν δεν μπορείς να είσαι η Αγγελική μαζί του, καλύτερα να είσαι μουγκή. Να μην του λες τίποτε. Είμαστε στην τελική ευθεία. Δεν θέλω να μας τα χαλάσει αυτός. Εντάξει. Στο υπόσχομαι, δεν θα του μιλάω καθόλου. Αν σε χάσω πάλι, δεν ξέρω τι θα κάνω. Σ' αγαπώ τόσο πολύ. Δεν το πιστεύω ότι η Ελπίδα έπεσε θύμα αυτού του απατεώνα. Και έχασε τα πάντα. Δεν έχασε τα πάντα. Είναι πολύ εύκολο να αποδειχθεί αυτή η απάτη. Και είναι μεγάλο αδίκημα. Και η Δόμνα, κατάλαβες τι έκανε? Τους έδιωξε όλους από το σπίτι τη στιγμή που ήξερε πολύ καλά ότι η Ήβη δεν μπορεί να μείνει πουθενά αλλού παρά μόνο στη συγκεκριμένη διεύθυνση. Ακριβώς. Και όλα αυτά έγιναν γιατί η Δόμνα είναι αδελφή της Ελπίδας. Μεγάλωσε στην αφάνεια. Παντρεύτηκε τον Βίκτορα και τώρα έκανε αυτό. Εσείς εδώ γιατί σου έχει καρφωθεί ότι αν η Δόμνα έχει τόση υπομονή, μπορεί να κρύβεται πίσω από την απαγωγή της Ήβης. Και ότι η γυναίκα στο πορτρέτο είναι η μητέρα της Δόμνας. Που είχε σχέση με τον πατέρα της Ελπίδας. Αν ισχύει αυτό και η Άννα το ήξερε, τότε ήξερε και για τη Δόμνα. Πώς σου φαίνεται αυτό? Ενδιαφέρον, πολύ ενδιαφέρον. Αν μάθουμε ποια είναι η μητέρα της Δόμνας, μπορούμε να βρούμε την άκρη του νήματος. Πα. Με λουλουδικό πάει ο δίσκος, είναι τρελή. Δεν είναι τρελή και πρόσεχε πως μιλάς. Δείχνει σαν ερωτευμένο μαθητούδι και δεν μ' αρέσει. Νομίζεις ότι έχεις τα πάντα υπό έλεγχο? Χωρίς αμφιβολία και απόλυτα. Γιατί εγώ έχω διαφορετική γνώμη? Επειδή εσύ δεν πιστεύεις στον έρωτα. Ολόκληρη τρία χάθηκε από έναν έρωτα. Κάναμε τόσο κόπο για να φτάσουμε ως εδώ. Δεν μας παίρνει να τα χαλάσουμε όλα για μια πτσιρίκα. Δεν πρόκειται να χαθεί τίποτε. Διασκεδάζω. Μακάρι να είναι έτσι όπως τα λες. Αν η Δόμνα μόνη με αυτόν τον Άγγελο σχεδίασαν την απαγωγή της Ήβης, μπορεί να είναι και αυτοί που την παγίδεψαν. Το σκέφτηκα και εγώ, αλλά μπάζει. Σε τι? Αν την ήθελαν φυλακή, γιατί την αποφυλάκησαν? Γιατί την κρατάνε μαζί τους. Έχουν στα χέρια τους το ιερό δισκοπότηρο της οικογένειας Δραγούμη. Και από ό,τι φαίνεται ο Άγγελος την έχει κάνει υποχείριό του. Το θέμα είναι τι τη θέλει, γιατί κάτι τη θέλει.
Μπορεί να έχει να κάνει με την περιουσία της. Μπορεί αυτός να είναι ο σκοπός. Να της πάρουν τα πάντα. Ή μπορεί να είναι κάτι πιο απλό. Όπως? Να την έχει ερωτευτεί. Θεέ μου, τι ηλίθιος μου είμαι. Τι έπαθες? Παραλίγο να γίνω και φίλος του. Μου το έπαιζε φίλος ότι θέλει να με μάθει αυτοάμυνα σε περίπτωση που συναντήσω τον δολοφόνο της Άννας. Χριστέ μου, πόσο αφελής. Βιάζεις, Αντώνη. Δεν ξέρουμε τα πραγματικά του κίνητρα. Ούτε ξέρουμε ότι είναι αυτός πίσω από τη δολοφονία της Άννας. Ήβη. Ήβη. Αγγελική. Είσαι καταπληκτική. Θα μπορούσες να πείσεις ακόμη και εμένα. Για ποιο πράγμα? Διχασμένο μου κοριτσάκι. Για το τι είσαι, Αγγελική. Δεν χρειάζεται να προσπίσεις εμένα, αφού ξέρουμε και οι δυο μας ότι είσαι μια χαρά. Και αν είμαι όντως δικασμένη προσωπικότητα και έχω κάνει εγώ τους φόνους, θα έχεις μες στο σπίτι σου μια δολοφόνη. Νομίζεις ότι θα τρομάξω? Εμείς οι δυο δεν μπορούμε να πειράξουμε κανένα. Μέχρι τώρα η ζωή μας δεν είχε νόημα. Από τη στιγμή που συναντηθήκαμε, ξέρω και ξέρεις. Τι? Ο Άγγελος και η Αγγελική συναντήθηκαν. Είμαστε άγγελοι, λοιπόν. Και από τους δυο μας θα γεννηθεί κάτι θεϊκό. Σου έχω και ευχάριστα νέα. Τι? Σήμερα είναι η πρώτη συνεδρία με την Ήβη. Αλήθεια λες? Θα τη δω το απόγευμα. Αχ, σε παρακαλώ, Αντώνη. Πείσε την έρθει να μείνει εδώ. Να φύγει από αυτό το τέρας. Σε παρακαλώ, κάνε το θαύμα σου. Σιγά σιγά όλα θα γίνουν. Πρέπει να καταλάβει ότι αυτός ο άνθρωπος θέλει το κακό της. Όπως θέλει και το κακό της οικογένειάς της. Σε παρακαλώ, κάνε την να το καταλάβει αυτό. Θα το καταλάβεστε σίγουρα, αν δεν το ξέρει. Αν όμως είναι αλήθεια αυτό που είπε αυτός, ότι είναι ερωτευμένος μαζί της. Θα δω. Πώς με κορόιδεψε έτσι, Αντώνη? Πόσο άδεια ήταν η ψυχή μου για να τη γεμίσει με ψέματα αυτό το τέρας. Θα μπορούσα να συμβεί στον καθένα. Όταν είμαστε ευάλωτοι, θέλουμε να ακούσουμε ωραία ψέματα. Ναι. Άλλο μπαμπά, μ' ακούς? Γκάμπριελ, εσύ? Καλώς τον, τι ευχαριστή έκπληξη. Δεν είναι ευχαριστή έκπληξη. Τουλάχιστον για μένα. Γιατί νοείς, έγινε κάτι? Η μαμά πέθανε. Πότε? Χθες το βράδυ. Πώς? Από κύρωση ύπατος, από τι άλλο? Σωστά, τι άλλο? Και πότε θα γίνει η κηδεία? Δεν υπάρχει λόγος να έρθει στην κηδεία. Απλά σε πήρα να σου το πω. Αγόρι μου, έτσι κι αλλιώς δεν θα μπορούσα να έρθω. Έχω πάρα πολύ δουλειά εδώ, πνίγομαι. Φαντάζομαι. Άλλωστε δεν θα γίνει η κηδεία. Σε λίγες ώρες θα πατήσουν το κουμπί και θα αποτεφρωθεί. Γι' αυτό σε πήρα τηλέφωνο. Ήξερα ότι θα έβγαινα έξω στον δρόμο και δεν θα ήθελα να επιστρέψω στο σπίτι. Μπαμπά, μ' ακούς? Ναι. Δεν μου λες, πώς σου φαίνεται η ιδέα να έρθεις εδώ για λίγο, να μείνουμε μαζί? Εκεί. Και πού θα μείνω? Αυτό είναι το πρόβλημα, στο σπίτι μου. Να μείνουμε μαζί. Ξέρεις πόσο καιρό έχει να μείνουμε μαζί?
Ναι, το ξέρω. Γι' αυτό σε προσκαλώ να έρθεις με πολύ αγάπη. Να σε περιμένω. Γιατί όχι. Θα έρθω. Θέλω κι εγώ πολύ να σε δω. Οκ. Πάρε το πρώτο αεροπλάνο που θα βρεις για την Κύπρο και έλα. Οκ, Dad. You got it. Θα τα πούμε από κοντά. Κάτσε να σου πω. Σε λίγο θα έχουμε επισκέψεις. Οχ. Να φανταστώ κάποιον ανεπιθύμητο. Όχι. Έρχεται ο γιος μου από το Λονδίνο. Θα μείνει λίγες μέρες μαζί μας. Και τι? Πώς αυτό, έγινε κάτι? Πέθανε η μητέρα του χτες και τον άκουσα πολύ καλή. Νομίζεις ότι είμαστε σε κατάσταση να φιλοξενούμε ανθρώπους? Ακόμα και αν πρόκειται για τον Γκάμπριελ. Θα προσπαθήσουμε, Δόμνα. Με τους τρελογιατρούς που θα βγαίνουν σε λίγο εδώ μέσα, με την άλλη την Παλαβή πάνω, με την αγγελοκρουσμένη την Ελπίδα που θα έρχεται κάθε λίγο και λιγάκι και θα μας ενοχλεί. Αν δεν το κατάλαβες, θα το ξαναπώ. Ο Γκάμπριελ έχασε τη μητέρα του και είναι πολύ χάλια. Δεν πρόκειται για κανένα ξένο, για το γιο μου μιλάμε. Δεν σου είπα κάτι, Άγγελε. Σου είπα απλώς ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Αυτό μόνο. Οκ. Θα είμαστε. Και δεν χρειάζεται να μάθει τίποτε το παιδί. Ούτε να υποψιαστεί τίποτε. Πότε έρχεται? Σύντομα. Του είπα να πάρει το πρώτο αεροπλάνο που θα βρει για την Κύπρο και να έρθει. Ξέχασε το αυτό. Ναι. Δεν υπάρχει. Δεν περνάει με τίποτα. Χαιρετώ. Ελπίζω να μην ενοχλώ. Όχι, παιδί μου. Λέγε, τι έχουμε? Απλά ήθελα να σου μιλήσω εδώ για να μην ακούει η Ελπίδα μέσα στο σπίτι. Δεν θέλω να ξύνονται τα πνεύματα. Καλά έκανες. Λοιπόν, Βίκτορα, η Ήβη δεν πρέπει να μείνει άλλο με τον Άγγελο, ούτε λεπτό. Λες να μην το ξέρω, Επάνω. Λες να μην το ξέρω, δεν μπορώ να κάνω κάτι αυτή τη στιγμή. Πρέπει να πάμε να την πάρουμε από εκεί μέσα, έστω και με τη βία. Η βία φέρνει βία και εγώ δεν πρόκειται να ξαναενδώσω σε αυτή την υπόθεση. Είμαι έξω με περιοριστικούς όρους, Πάνω. Αν πάω φυλακή, τι θα απογίνει αυτή η οικογένεια, μπορείς να μου πεις? Τι θέλει, Βίκτορα? Θέλει να την κάνει δική του και αυτό δεν πρόκειται να το επιτρέψω. Στο λέω, δεν θα τα αντέξω. Καταλαβαίνω, ρε αγόρι μου, πώς αισθάνεσαι. Καταλαβαίνω, πατέρας της είμαι. Λοιπόν, άκου. Θα πάω να κάνω αίτηση αλλαγής κατοικίας. Θα πάρω άδεια από τις ψυχιατρικές φυλακές. Να τη μεταφέρω στη νέα της διεύθυνση. Ωραία, και αυτό πόσο καιρό θα πάρει? Ελπίζω σύντομα να την έχουμε κοντά μας. Φαντάζομαι έχεις ενημερωθεί αφού ήρθε για τη συνεδρία με την Ήδη. Στα αλήθεια θέλεις να την κουράρεις? Ναι, γιατί? Επειδή πριν από λίγο καιρό μου έλεγες ότι δεν μπορείς να ασχίσεις πια το επάγγελμα, ότι έχεις χάος στο κεφάλι σου, ότι δεν μπορείς να βοηθήσεις κανέναν άλλον. Αυτό το χάος έχει αρχίσει να καθαρίζει λίγο. Έχω αρχίσει να βλέπω φως. Αυτό είναι ευχάριστο. Ίσως να πάψεις να θες εκδίκηση. Θα σε βόλευε, ε? Η Ήδη είναι όλη δική σου. Ή, για να το πω πιο σωστά, και οι δύο είναι δικέ σου. Και η Ήδη και η Αγγελική. Άφησε με να κάνω τη δουλειά μου. Ξέρω ότι δεν σ' αρέσει που είμαι εδώ, αλλά δεν πρόκειται να απαλλαγείς από μένα. Να απαλλαγώ, ούτε καν το σκέφτηκα. Αν κρύβεσαι πίσω από την απαγωγή της Σέβης και τη δολοφονία της γυναίκας μου. Αντώνη, για μένα ήρθες. Ναι, Ήδη. Είμαι ένας από τους ψυχολόγους που όρισε το κράτος. Πού μπορούμε να μιλήσουμε? Πάμε στο σπιτάκι της πισίνας. Η Δόμνα Ιωάννου παραμένει ένα μυστήριο.
σοβαρά κοπέλα, Βάντα. Το μόνο στοιχείο που έχουμε είναι ότι ήταν πρώην γυναίκα του Βίκτορα Δραγούμη. Από αυτό και πριν χάνονται τα ίχνη της. Και δεν έχει καθόλου μπλεξίματα με τον νόμο. Αυτό μου κάνει τρομερή εντύπωση. Εν πάει καλύτερα να τη δεις που κοντά. Λοιπόν, πώς είσαι, τι αισθάνεσαι? Εγκλωβισμένη. Υπάρχει κάτι μέσα μου που με σφίγγει, με πιέζει. Και δεν μπορώ να το διαχειριστώ. Θα το βρούμε. Θα το βρούμε και θα το σπάσουμε. Από τη στιγμή που σε γνώρισα μέχρι και τώρα, σου έχω κρύψει πράγματα. Τι εννοείς, κοριτσάκι μου, νόμιζα ότι μου τα έλεγες όλα. Ναι, γιατί... γιατί είμαι όντως... Τι? Διχασμένη προσωπικότητα. Είπε μου, τι λες? Και πού διχάζεσαι, ανάμεσα σε ποιες προσωπικότητες? Ανάμεσα στην Ήβη και στην Αγγελική, που ζουν και οι δύο μέσα μου. Ξέρεις, έζησα τόσα χρόνια με αμνησία και ήμουν η Αγγελική. Μετά ξανά έγινα η Ήβη, όμως η Αγγελική δεν πέθανε. Καταλαβαίνεις. Δεν είναι εύκολο να σκοτώσεις κάτι που ήσουν για τόσο καιρό. Μα αφού είχες προσαρμοστεί στην καινούργια σου ζωή. Ακριβώς. Προσαρμόστηκα. Η Αγγελική όμως ζει μέσα μου και νιώθει. Ήδη, σε παρακαλώ. Απάντησε μου σοβαρά. Μου λες αλήθεια. Γιατί αν μιλάς σοβαρά, τότε το πράγμα αλλάζει. Αν ζει η Αγγελική μέσα σου, τότε έχεις κάνει όλα αυτά τα εγκλήματα, έτσι δεν είναι? Ναι, τα έχω κάνει. Δηλώνετε ότι αλλάζετε κατοικία και θέλετε ήδη Δραγούμη να μεταφερθεί στην άδεια της. Μάλιστα. Από χθες έπρεπε να εξεμβιάσω, κύριε αστυνόμε. Από χθες. Το κορίτσι μας πρέπει να είναι εδώ μαζί μας. Υπάρχουν τις υπογραφές σας. Και πότε θα έχουμε την έγκριση στα χέρια μας? Αν δεν υπάρξει οποιοδήποτε κόλλημα, σε λίγες μέρες. Μέρες? Τι κόλλημα, κύριε Βασιλιά? Γραφειοκρατία. Μα έχουμε κάνει ήδη μήνυση για απάτη. Ναι, το ξέρω. Ο αστυνόμος Παραμανώλη ήδη έχει επιληφθεί του θανάτου. Όχι, 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 όχι. Όχι, δεν μπορώ να σε πιστέψω, όχι. Αφού όταν σου ζητήσαμε να αναπροσποιηθείς την τρελή για να γλιτώσεις τη φυλακή, εσύ δεν ήθελες να το ακούσεις καν. Ναι. Γιατί είχε περισχύσει ήδη μέσα μου. Ήταν δραστήρια. Δημιούργησε το κέντρο υποστήριξης, είχε το παιδί της, την οικογένειά της. Όταν όμως μπήκα στη φυλακή, όλα χάθηκαν, μου στέρισαν τα όνειρά μου και η Αγγελική... Ξύπνησε. Τώρα ζουν μέσα μου δύο άνθρωποι. Η Ήβη που τόσο αγαπάς και θέλεις να βοηθήσεις και η Αγγελική που έχει κάνει όλα όσα την κατηγορεί αστυνομία. Ήβη μου, κοριτσάκι μου, τι είναι αυτά που μου λες? Σου λέω αλήθεια. Θυμάσαι εκείνο το τύπο στο μπαρ? Όταν το σκέφτομαι μου γυρίζει το μυαλό. Ξέρεις πόση ώρα τον παραμόνευα για να τον σκοτώσω? Αν θες ρώτα και τον Πάνο. Τρεις ολόκληρες ώρες με περίμενε στην παραπάνω γωνία. Και οι άλλοι? Θέλεις να στα πω όλα? Θα στα πω. Όλους τους σκότωνα με όπλο. Τους δύο εξ επαφής. Ο άλλος ήταν πεσμένος στα τέσσερα και με παρακαλούσε να μην τον σκοτώσω. Έκλαιγε. Όμως εγώ δεν έβλεπα τίποτα μπροστά μου. Έπαιρνα το όπλο και έριχνα. Και έφευγα ικανοποιημένη. Γιατί έπρεπε να πληρώσουν κι εγώ ήμουν η τιμωρία τους. Όταν με έβλεπαν, δεν πίστευαν ότι μπορώ να τους κάνω κακό. Όμως η Αγγελική και το όπλο της ήταν πολύ πιο δυνατή από αυτούς. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο μου κάνετε αυτή την ανάκριση. Διώκομαι για κάτι, έχετε κάποιο ένταλμα? Εγώ απλώς ρωτάω και θέλω να με απαντήσετε. Όταν μια αστυνόμος ρωτάει, υπάρχει πάντα η υποψία της ανάκρισης, έτσι δεν είναι? Ψάχνω στοιχεία για την κυρία Ιωάννου. Και δεν μπορώ να βρω τίποτε και πουθενά. Σας πέρασε καθόλου από το μυαλό ότι δεν έχω κάνει ποτέ τίποτα μεμπτό? Και ότι αυτός είναι ένας πολύ καλός λόγος για να μην βρίσκεται στοιχεία εναντίον μου? Κυρία μου, δεν ψάχνω στοιχεία εναντίον σας. Ψάχνω στοιχεία γενικώς. Δεν μπορώ να βρω ούτε τον τόπο γεννήσεώς σας. Θα μπορούσα να σας πω εγώ τα πάντα για μένα, αρκεί να μου πείτε το λόγο. Ωραία. Η κυρία Ελπίδα Δραγούμη
Σας έχει μηνύσει και σας κατηγορεί και τους δύο για απάτη και πλαστογραφία. Γι' αυτό πρέπει να με ακολουθήσετε στο τμήμα. Το θέμα είναι ότι δεν μπορούμε να αφήσουμε μόνη της την Ήβη Δραγούμη. Με εντολή του δικαστηρίου. Ορίστε και το χαρτί, διαβάστε το. Εδώ λέει ότι δεν πρέπει να μείνει χωρίς παρουσία μόνη στο σπίτι γιατί φοβάστε για τη σωματική της ακαιρεότητα. Ακριβώς. Μπορεί λοιπόν να μείνει ο κύριος Σαντορινέος αν δεν έχει αντίρρηση. Καμία, μπορώ να μείνω όση ώρα χρειαστεί. Δεν εμπιστεύομαι τον κύριο Σαντορινέο. Τον εμπιστεύονται δικαστικές αρχές. Θα μείνει με δική μου ευθύνη. Εσείς ακολουθήστε με στο τμήμα. Πάμε να φύγουμε. Να τα αφήσουμε όλα πίσω. Να ξεκινήσουμε από το μηδέν. Ξανά οι δυο μας. Εγώ και εσύ. Θα γίνει. Θα γίνει κάποια στιγμή. Έλα, Αντώνη, τι γίνεται. Η Δόνα και ο Άγγελος έχουν πάει στο τμήμα να δώσουν κατάθεση. Είμαι εδώ με την Ήβη. Έρχομαι. Έρχομαι αμέσως, εντάξει. Θέλω να τη δω. Δεν νομίζω θα βγάλεις άκρη, αλλά έλα. Έρχομαι. Πού πας? Πάω για λίγο από το σπίτι. Η Ήβη είναι μόνη με τον Αντώνη και θέλω να τη δω. Πάλι θα πας στην Ήβη? Ναι, Στέλλα. Θέλω να τη δω και θα πάω. Μπορώ να έχω την προσοχή σας, παρακαλώ. Έχω στα χέρια μου τη μήνυση της κυρίας Ελπίδας Δραγούμη και είναι εντυπωσιακή. Λέει ότι εσείς, κύριε Γεωργιάδη, την εξαπατήσατε και αποσπάσατε την υπογραφή της σε έγγραφα που δεν γνώριζε. Λέει ότι εκμεταλλευτήκατε την ταραχή της λόγω της σύλληψης της κόρης της. Έτσι τη βάλατε να υπογράψει ότι παραχωρεί όλη την ακίνητή της περιουσία στην κυρία Δόμνα Ιωάννου. Αυτή περιλαμβάνει αυτό το σπίτι και ακόμα καμιά δεκαριά. Πώς και δεν τη βάλετε να υπογράψει ότι της παραχωρεί ολόκληρο τον όμιλο? Αυτό βέβαια θα απαιτούσε υπογραφές μετόχων και παραμετόχων. Όλη η περιουσία της κυρίας Δραγούμη ανήκει και στην Ήβη. Αλλά φαντάζομαι αυτό το γνωρίζετε, κυρία Ιωάννου. Φυσικά. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να τη μοιραστώ μαζί της. Θα ήθελα να σας πληροφορήσω ότι είναι πολύ εύκολο να αποδειχτεί απάτη. Και θα έχετε πρόβλημα. Σοβαρό. Ιδίως εσείς, κύριε Γεωργιάδη. Δεν καταλαβαίνω το χαμόγελο. Δεν έχετε να πείτε κάτι? Μπορώ. Σας ακούω. Είστε σίγουροι? Γιατί δεν πρόκειται να τα πω δύο φορές. Ο Πάνος είναι, ήρθε να σε δει. Δεν έχω πρόβλημα. Όμως δεν ήρθε να δει την Αγγελική. Ήρθε να δει την Ήβη. Μπορείς να του μιλήσεις σαν Αγγελική. Γιατί δεν θέλεις να σε αγκαλιάσω? Γιατί πρέπει να ξέρεις ποιον άνθρωπο πας να αγκαλιάσεις, Πάνω. Ποιον πάω να αγκαλιάσω? Την Ήβη μου πάω να αγκαλιάσω. Τα πράγματα δεν είναι όπως τα νομίζεις. Μέσα μου ζει ένας άλλος άνθρωπος. Τι εννοείς, Ρίβη? Μέσα μου ζει η Αγγελική. Και η Αγγελική είναι αυτή που έκανε τους φόνους. Σε παρακαλώ, σοβάρεψε, εντάξει. Αντώνη, το είδες ότι δεν με πιστεύει? Εσύ τουλάχιστον με πιστεύεις. Ωραία, στάσου, περίμενε.
Περίμενε. Είσαι η Ήβη και η Αγγελική μαζί. Εντάξει, είσαι διχασμένη προσωπικότητα. Έχεις κάνει 5 φόνους. Ωραίο το παραμύθι, δεν λέω. Πολύ ωραίο. Εγώ γιατί να το φάω? Γιατί μπορώ να σου περιγράψω τους φόνους αναλυτικά έναν προς ένα. Ξέρεις πολύ καλά το μίσος μου για τους άντρες. Και επίσης, ήσουν σχεδόν παρόν όταν έκανα τους φόνους, γιατί εσύ με πήγαινες με το αυτοκίνητο, με περίμενες. Ήσουν μάρτυρας. Αυτά σε δασκάλεψε να πεις είναι η Φίτσα ο άλλος? Αν δεν με πιστεύεις, δεν φταίω. Εγώ σου λέω την αλήθεια. Και εσύ είναι σαν να με βλέπεις πρώτη φορά. Δεν ξέρω. Ίσως να σε βλέπω για πρώτη φορά. Δεν καταλαβαίνω τι γίνεται. Την Αγγελική τώρα τη γνωρίζετε. Είναι μια έκπληξη για όλους σας. Αλλά καλό είναι να τη συνηθίσετε. Με συνάντησε η κυρία Δόμνα Ιωάννου και μου ζήτησε να βρω έναν τρόπο να διαχειριστώ την περιουσία της. Όταν ζήτησα να δω αυτή την περιουσία, μου είπε πως δεν την είχε στα χέρια της. Γιατί κάποιος της είχε στερήσει όλα όσα δικαιούται. Βλέπετε, η κυρία Δόμνα Ιωάννου είναι πράγματι κόρη του Νικόλα Αβραμίδη. Πράγμα που η κυρία Δραγούμη αρνείται. Παραδέχτηκε την αδερφή μου. Και μάλιστα ένιωσε τόσο άσχημα που υποσχέθηκε να μου δώσει ό,τι μου αναλογεί. Τη ζήτησα μετρητά. Εκείνη μου είπε ότι θα μου δώσει σπίτια. Το δέχτηκα. Αυτό το βεβαιώνω κι εγώ. Η κυρία Δόμνα Ιωάννου έρχονταν συχνά στο σπίτι και μίλαγε με την κυρία Δραγούμη. Η ίδια Ελπίδα μου είπε ότι βαρέθηκε τα σκάνδαλα και δεν ήθελε να λερώσει το όνομα του πατέρα της. Και στο τέλος δέχτηκε να μεταβιβάσει το σπίτι και την περιουσία της. Μου ζήτησε να ετοιμάσω τα χαρτιά για αυτή τη μεταβίβαση και επιπλέον μου ζήτησε να συνεχίσω να δουλεύω για λογαριασμό της κυρίας Δόμνας Ιωάννου. Γιατί η ίδια δεν είχε το μυαλό να συνεχίσει. Αφού το έκανε αυτό, γιατί τώρα το αρνείτε? Και να σας πω, οι άνθρωποι μερικές φορές στον δρόμο αλλάζουν γνώμη. Κάνουν κάποιο λάθος και μετά προσπαθούν να το διορθώσουν σπασμωδικά. Να περάσει μέσα η κυρία Ελπίδα Δραγούμη. Δεν καταλαβαίνω πραγματικά. Δεν το χωράει ο νους μου. Η Ήβη μας δολοφόνος. Και όχι τίποτα, ο άγγελος αυτός ο... Έχει ανακαλύψει το τρωτό της σημεία και το εκμεταλλεύεται. Είναι το χέρι του. Βρήκε την αδυναμία της που εμείς δεν είδαμε ποτέ. Δεν είναι δυνατόν. Πώς την έχει δει αυτός? Πραγματικά πώς κατάφερε να την ανακαλύψει μέσα σε ένα μήνα και εμείς που τη ζούμε να μην έχουμε πάρει χαμπάρι? Δεν ξέρω, Αντώνη. Δεν ξέρω, κάτι μου βρωμάει σε αυτήν την ιστορία. Ελπίζω να βγάλουμε άκρη τώρα που μαζευτήκαμε όλοι μαζί. Ας συνεχίσουν να λένε όλα αυτά τα ψέματα. Δεν υπάρχει. Εγώ δεν έχω πει κανένα ψέμα. Ό,τι έχω πει είναι απόλυτη αλήθεια. Έχω και μάρτυρα. Είναι απατεώνες. Είναι ψέματα όλα. Καταλαβαίνετε, είναι ψέματα. Όλα. Όχι! Ότι μου έκανες το μάνατζερ και μου πουλούσες παραμύθια για έρωτες, αυτό δεν είναι ψέμα. Είναι αλήθεια. Συγγνώμη, αλλά εκτός από κακή ψυχολογική κατάσταση, η κυρία μάλλον πάσχει και από αμνησία. Εγώ πήγα στο σπίτι της, της είπα ό,τι μου έχει συμβεί και εκείνη έβαλε τα κλάματα φωνάζοντας «Εγώ θα εξηλειωθώ για τον πατέρα μου, για τον Θεό, για το όνομα του Θεού». Η μόνη φορά που ήρθε στο σπίτι μου ήταν με τους δικαστικούς κλητήρες και με έβγαλαν έξω. Δεν βγάλαμε κανέναν έξω. Δική τους απόφαση ήταν να φύγουν όλοι μαζί. Γιατί είχαν τύψεις, γιατί δεν μπορούσαν να με βλέπουν στα μάτια. Είναι απατεώνες, καταλαβαίνετε, είναι ψεύτες και απατεώνες. Λοιπόν, φωνάζετε όλοι μαζί και δεν ξέρω ποιον να πιστέψω και ποιον να ακούσω. Πάντως, αν λέει αλήθεια η κυρία Ελπίδα Δραγούμη, τα πράγματα για εσάς είναι δύσκολα. Και αν δεν λέει την αλήθεια, και αν έγιναν όλα όπως τα λέω εγώ, τότε δικαιωματικά σας ανήκει η περιουσία της. Από τη στιγμή όμως που τα αρνείτε, αναγκαστικά θα πάτε σε δίκη. Μάλιστα, και τότε εκεί θα αποδειχτεί ποιος λέει την αλήθεια. Δεν πρόκειται να πληρώσετε. Can I help you? Yes, hello.
I would like a ticket for Cyprus, please. Return? No, just one way. Can I have your name, please? Gabriel. Mom, what is it? I have to tell you something. Before I leave. Mom. Listen to me. You are not going anywhere. Gabriel. Your father. My father, what about him? I don't know why, but your father changed his name. What do you mean? His name. His real name isn't Angelos Yuriadis. But... Oh, Mom, please, don't go. I need you. What am I gonna do? I don't know what I'm gonna do afterwards without you. Sir, your name? Yuriadis. Gavril Yuriadis. Αν αυτοί δυο κάνουν κακό στο παιδί μου, θα το σκοτώσω, λίγη. Μαζί μου όμως δεν χρειάζεται να προσποιήσει τη διχασμένη προσωπικότητα. Ποιος σου είπε ότι προσποιούμε? Να βοηθήσεις να τα βγάλουμε από τη μέση. Το μόνο που με νοιάζει αυτή τη στιγμή είναι πώς να την κάνω να θέλει να κοιμάται μαζί μου. Νόμιζα ότι αυτό γίνεται ήδη. Ή αυτός που την υιοθέτησε ήταν μέλος της κυβέρνησης ή η Δόμνα ήταν προστατευόμενος μάρτυρας. Μάρτυρας σε τι? Πιο πολύ θέλω να της κάνω ένα παιδί. Θα είναι το κύκνιο άσμα μου. Τι θες?